Πάμε στον κύριο Μιχάλη Τσόχο τώρα. Τον ξενυχτισμένο κύριο Μιχάλη Τσόχο. Σύμφωνα με πληροφορίες. Καλησπέρα σας. Πώς είστε, κύριε πρωταθλητή? Πώς να είμαι, δεν υπάρχω σήμερα. Είμαι αλλού. Τους λέω, έχω εξηγηθεί από την αρχή της εκπομπής δηλαδή στον κόσμο και τους λέω, κοιτάξτε, πώς είστε εσείς όταν παίρνετε πρωτάθλημα, παίρνει πρωτάθλημα η ομάδα σε κύπελο και δεν βλέπετε κανέναν. Κάπως έτσι είμαι και εγώ σήμερα, οπότε δικαιολογήστε με. Οπότε είναι αδύνατο να δεις και την Μπατήρμαν Σπορ. Μπατήρ. Πόσο φάνηκε ο κύριος Κάρη? Ο Κάρη, έχει επισκιάσει σε πάρα πολλά πράγματα τον κύριο Μιχάλη Ιορδανίδη της Αμερικής. Σε πάρα πολλά τον έχει επισκιάσει. Το Μάικλ Τζόρνταν εννοώ, έτσι. Ναι. Σε πάρα πολλά. Κάποιοι, και αυτό που λέω το καταλαβαίνουν μόνο όσοι νιώθουν και έχουν παρακολουθήσει, έχουν προλάβει και Τζόρνταν, έχουν προλάβει και φυσικά τώρα, ας πούμε, βλέπουν τον Κάρη. Γιατί μιλάμε, γίνεται μια σύγκριση αυτή τη στιγμή σε έναν γήινο στο μυαλό μου και έναν εξωγήινο, έτσι, γι' αυτό είναι πιο πάνω ο Κάρη για μένα. Εντάξει, δεν είναι και αντικειμενική άποψή μου, γιατί είναι ένας παίκτης ο μοναδικός όλων των εποχών που υπερλατρεύω. Μάλιστα. Δεν βλέπεις κανέναν όπως το... Όχι, δεν βλέπω κανέναν. Μετά από αυτό κιόλας και μετά την εμφανισάρα, τη χθεσινή... και του προηγούμενου Σαββάτου, εκεί που έγινε το γκράου, ας πούμε, με τους 43 που έβαλε και πήραμε την εκτός έδρας νίκη. Εντάξει, είναι χωρίς πεντάρι βασικό, με πολλά προβλήματα μέσα στη σεζόν, με τον Ντόμψον το δύο του, το έτερον του ίμιση, δηλαδή στην ομάδα, να μην είναι στα καλά του, να παίζει μόνο το 50% κατά την άποψή μου και να προέρχεται από μια απουσία 3 χρόνων περίπου, με σοβαρό τραυματισμό. Εντάξει. Είναι αυτό που έκαναν οι Γόριος. Δεν θα το συναντήσεις εύκολα τα επόμενα χρόνια. Σωστά. Και να το σηκώνεις την έδρα του αντιπάλου, έτσι. Να το σηκώνεις την έδρα του αντιπάλου. Εντάξει, αυτό συμβαίνει στο NBA. Δεν είναι φοβερά παράδοξο, αλλά συμβαίνει. Το 4 τρόπαια στα πόσα είναι, 8. Ναι. Τελευταία χρόνια. Αυτό δεν είναι εύκολο. Ναι. Στη σύγχρονη εποχή του NBA. Και τα δύο τα έχασε, ένα με τον τραυματισμό του Τόμψον εκεί από τον Green και με τους Raptors, και το ένα εκεί το λάθος του, την κακή εκτίμηση του Iguodala, ας πούμε, στη φάση το τελευταίο, σαν τελευταίο θρόλυπ, σε ένα layup. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Είμαι αλλού. Πάει και αυτό για φέτος. Είμαι αλλού. Ευχαριστώ την Κοσμοτέ TV να το μεταφέρει στον πρόεδρο εκεί πέρα από μένα προσωπικά. Που χάρη στην Κοσμοτέ ξενύχτησα και ξενυχτάω όλα αυτά τα χρόνια και παρακολουθώ αυτό το πράγμα, αυτή τη λατρεμένη μου ομάδα. Και χάρη στην Κοσμοτέ, ας πούμε, παρακολουθούμε φέτος πολλά παιχνίδια, περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά, νομίζω. Ναι. Είναι η μεγαλύτερη συμφωνία σε αριθμό αγώνων που έγινε ποτέ του NBA στην Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο το 4 που δείχνει η NBA, το Cosmote 4 δηλαδή, είναι και το 7 που δείχνει από κάποια στιγμή και μετά συνεχώς. Εκπομπές, αυτά, μάτς ταυτόχρονα. Είναι, είναι και αυτό. Ναι. Ένα μεγάλο respect και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Cosmote TV, και πραγματικά το λέω τώρα και το νιώθω, γιατί αν δεν ήταν η Κοσμοτέ, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έψαχνες αυτό να βρεις κανένα κανάλι, ίντερνετ, κανένα ξένο, με κανένα δορυφορικό πιάτο κτλ. Να βλέπεις τα παιχνίδια. Ή να πληρώνεις και άλλα πράγματα για να τα βλέπεις αλλού. Δεν. Ωραία, λοιπόν. Αυτά. Ολοκλήρωσε το πρόγραμμα. Δεν βλέπεις κανένα, τα πάμε. Δεν βλέπω κανένα. Ό,τι βλέπεις εσύ, πες το. Εγώ δεν βλέπω κανέναν άλλον. Τίποτα σήμερα. Πέρα από τα υπόλοιπα. Βλέπω εδώ το ρεπορτάζ της Ελένης Μπούντου στο SDNA που λέει ότι ο Κοτάρσκι δεν θα είναι στην πρώτη προπόνηση, καθώς θα διεκδικήσει, λέει, μέσα από αγώνα μπαράζ την πρόκληση τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, βασικός, λέει, τερματοφύλακας της Κροατίας. Ποια πρόκληση τώρα, ποια τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ούτε ξέρω. Λοιπόν, θα βγάλω την Ελένη μετά να μας τα πει. Στην άντρα 21. Όπως επίσης, ναι, προφανώς. Και προς τα κάτω βλέπω ότι ανανεώνει ο Ζίβκοβιτς, ο τερματοφύλακας, για ένα ακόμη χρόνο. Συμφωνούν ο Λουτσέσκο με τον Πότο. Αυτό μου έμοιαζε, να σου πω την αλήθεια, λίγο φυσιολογικό. Γιατί
ήταν λίγο μεγάλο ρίσκο ο ΠΑΟΚ να πάει σε αλλαγή όλων των τερματοφυλάκων του και να είναι όλοι μικροί σε ηλικία. Οπότε είχα αρχίσει να ρωτάω ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, δηλαδή αποκλείεται η ανανέωση του Ζίβκοβιτς, και είχα καταλάβει ότι όχι, δεν αποκλείεται. Και δεν νομίζω ότι ο λόγος είναι ότι θα λείψει τις πρώτες 5-10 μέρες της προετοιμασίας ο Κοτάρσκι. Νομίζω ότι ο λόγος είναι ότι επειδή αυτό είναι ένα παιδί 21-22 ετών, ο Κροάτης, και επειδή και ο άλλος υποψήφιος που είχε επιλέξει ο Μπότο ήταν μάλλον αντίστοιχης ηλικίας, ο Λουτσέσκο είχε μια ανησυχία ότι okay, τρεις τερματοφυλάκες κάτω των 22 είναι λίγο ρίσκι. Και επειδή έτσι κι αλλιώς για τον δεύτερο δεν θα ξόδευε πολλά λεφτά ο ΠΑΟΚ, συνεχώς έπεφτε η ιδέα μήπως να μείνει ο Ζίβκοβιτς, που είχε μια κακή χρονιά, η αλήθεια είναι, πέρυσι, λόγω εκείνου του εφιαλτικού παιχνιδιού στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Μπάς, τον πήρε μαζί του. Αλλά δεν είναι τόσο κακός τερματοφύλακας όσο μας έδειξε την τελευταία σεζόν. Είχε αρχίσει να καλλιεργείται η σκέψη ότι μήπως να κρατήσουμε τον Ζίβκοβιτς για δεύτερο, να έχουμε μια σιγουριά, ξέρουμε τι είναι, ξέρουμε πώς είναι, μην αλλάξουμε τελείως την τριάδα των τερματοφυλάκων, και κάπως έτσι φαίνεται ότι τελικά καταλήγουν σε αυτή τη λύση. Να μείνει ο Ζίβκοβιτς για άλλο ένα χρόνο. Μιλάει και την ίδια γλώσσα πάνω κάτω με τον Κοτάρσκι, και αυτό παίζει το ρόλο του. Ναι. Αυτό το σκέφτηκα, ναι. Γιατί, όπως ξέρεις, πολλές ώρες της προπόνησης τερματοφυλάκες περνούν μόνοι τους. Σωστό, Μιχάλη, μπράβο, ναι, δεν το είχα σκεφτεί καθόλου, έχεις δίκιο, παίζει ρόλο και αυτό, λογικά. Και το βρίσκω πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει. Τώρα, η θέση είναι βέβαια τέτοια που όταν η επιλογή, το έχουμε συζητήσει αυτό αρκετές φορές, όταν η επιλογή είναι ένας νεαρός, ταλαντούχος, αλλά θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ας πούμε, και κατευθείαν θέλει κολύμπη στα βαθιά, και χωρίς οσίβιο, ας πούμε, όταν η σκέψη κιόλας είναι για να πάρει τη φανέλα του βασικού. Είναι ένα θέμα. Μακάρι να ανταπεξέλθει, μακάρι να είναι αυτός. Και ναι, μακάρι... οπότε τον παρακολουθεί αυτό το παιδί, όχι τώρα, το παρακολουθεί πολύ καιρό, από τότε που ήταν Σαχτάρ. Ακόμα και όταν έκανε τη διαδρομή από την Γκόριτσα προς τον Άγιαξ. Και τέλος πάντων, ένα παιδί που σε μια χώρα που βγάζει τόσο σπουδαία ταλέντα, όπως η Κροατία, που τα ταλέντα φυτρώνουν, δεν γεννιούνται. Το ότι παίζει βασικό στην Άντερ 21 δείχνει το μέγεθος του ταλέντου του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρή αμφιβολία από αυτού. Τώρα, αν, πώς να το πω, τα guts του είναι τέτοια που μπορούν, δεν τρομάζει το να είναι βασικός με το καλημέρα στον ΠΑΟΚ. Είναι κάτι που, okay, χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να το δούμε, αλλά το ταλέντο, η ποιότητα, οι προϋποθέσεις για να γίνει ένας πολύ σπουδαίος τερματοφυλάκας είναι εκεί, υπάρχουν, είναι δεδομένο. Η αμφιβολία που υπάρχει είναι μόνο σε αυτό, ότι δεν έχει πάρει μια φανέλα βασικού μιας ομάδας με πολύ μεγάλη πίεση, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, όπου το λάθος όχι απλώς φαίνεται, γίνεται δύο φορές μεγαλύτερο από όσο είναι μέσα στο γήπεδο, είναι το μοναδικό ερώτημα. Αλλά ξέρεις, σε αυτό το ερώτημα δεν μπορείς να πάρεις ποτέ απάντηση, αν δεν τον βάλεις να παίξει. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι τόσο μεγάλο ρίσκο όσο πιστεύουν πάρα πολύ η συγκεκριμένη επιλογή. Μακάρι. Λοιπόν, και στον Άρη έχουμε κάποιες αλλαγές. Στον Άρη φεύγει και ο Σάσα εκτός από το Μάνο. Ναι, αυτό ήταν ένα θέμα. Ο Σάσα που ήταν, τέλος πάντων, ο παίκτης που έδαινε την ομάδα γενικότερα. Που πόνταρε... Η αλήθεια είναι ότι μου φαίνονται πάρα πολλές αλλαγές στον Άρη. Δεν τις περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Αμέσως, ας πούμε, από τον άξονα φαίνεται, έφυγε ο Ματίγια, φεύγει ο Σάσα, φαίνεται ότι θα φύγει ο Ενδιαγέ. Άρα αλλάζει όλος ο άξονας. Μένει μόνο ο Ντουκουρέ. Δεν λέω ότι δεν μπορούν να έρθουν καλοί παίκτες. Μπορούν να έρθουν καλοί παίκτες και καλύτεροι παίκτες. Αλλά έχω ξαναπεί ότι όταν παίζεις μια σειρά από προκληματικά το καλοκαίρι, που πρέπει να κάνεις τρεις προκρίσεις για να βρεθείς στους ομίλους μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όπως ο Άρης,
καλό είναι να έχεις έναν κορμό της περσινής σεζόν που θα ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και θα ξέρει και την ομάδα και τον προπονητή και τον τρόπο παιχνιδιού, μπλα μπλα μπλα. Στον Άρη φαίνεται ότι όσο περνάει όσο περνούν οι μέρες, τόσο περισσότερες φαίνονται ότι θα είναι οι αλλαγές. Δηλαδή θα έχουμε αλλαγή στον άξονα σίγουρα, πιθανότατα και οι δύο βασικοί να είναι δύο νέοι παίχτες με το καλημέρα, ή μπορεί να μείνει ο Ντουκουρέ βασικός για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Φαίνεται πως θα έχουμε νέο δεκάρι, ούτε ο Μπερτόγλιο μένει. Θα έχουμε σίγουρα νέο center for. Θα έχουμε σίγουρα... Και με ματέρα, δεν λέω ότι κατά ανάγκη θα φύγει ο Καμαρά με αυτό. Λέω ότι ο Άρης θα πάρει center for έτσι κι αλλιώς. Τώρα που θα παίξει ο Καμαρά, αν μείνει και πάρει και ο Άρης center for για βασικό, θα το δούμε. Σίγουρα ο ένας από τους δύο ακραίους αμυντικούς θα είναι μεταγραφή. Δεν αποκλείεται, είναι και οι δύο μεταγραφή. Αλλά πάμε για μια ομάδα που σταθερές θα έχει τον ίδιο τον αντοφύλακα, τους δύο στόπερ, που καλό είναι αυτό, που δεν αλλάζουν τουλάχιστον αυτήν, και ένα ή ενδεχομένως και δύο από τα εξτρέμ, αν δεν φύγει και ο Μαντσίνη. Διότι αν φύγει και ο Μαντσίνη, βαριά βαριά ένα από τα εξτρέμ, τον Ιτούρμπε. Άρα μπορούμε να δούμε μια ομάδα που από τη μέση και μπρος θα έχει αλλάξει και τους δύο κεντρικούς χάφτης, και το ένα εξτρέμ της, και το δεκάρι της, και το φόρ της. Ναι. Πολλές αλλαγές, ναι. Πολλές. Πολλές. Μιλάμε, αναφερόμαστε. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να πει κάποιος ότι γίνονται προσθήκες, ναι, αλλά μιλάμε για. Προφανώς, προφανώς. Και ξαναλέω, μπορεί αυτοί που θα έρθουν να είναι καλύτεροι παίχτες. Αλλά δεν πάει αυτό να χρειάζεται χρόνο. Δεν είναι ποτέ εύκολο 20 Ιουλίου να εμφανίσει μια ομάδα με 6, 7, 8 καινούριους στην εντεκάδα της και να έχει μια συνοχή, μια χημεία, επειδή έπαιξε και τρία φιλικά. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο. Και φαίνεται πως ο Άρης βαδίζει πρόσωρο ταχώς προς αυτή την κατεύθυνση. Το μόνο θετικό είναι ότι το πρώτο εμπόδιο της Γκόμελ είναι πολύ χαμηλό, το συζητήσαμε και χθες. Οπότε μπορεί και να το αντέχει αυτό. Αλλά σίγουρα, αν περάσει την Γκόμελ, θα βρει πολύ υψηλότερα εμπόδια στην πορεία. Έτσι είναι. Και εντάξει, έχει και από πίσω παρασκήνιο αρκετά αυτό το παιχνίδι. Και η αλλαγή της έδρας, όχι η αλλαγή της έδρας, η αλλαγή της σειράς των εδρών, να το πω έτσι, θα γίνει το πρώτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη και το δεύτερο θα γίνει στην, όπου να γίνει, παλεύουν να γίνει και το δεύτερο εδώ. Έχει πολύ, πολύ παρασκήνιο αυτό το ζευγάρι. Ναι, ναι. Θα δούμε αν μπορεί να αποφασίσει η UEFA, το βλέπω λίγο δύσκολο να γίνει στο ίδιο μάτς, στο ίδιο γήπεδο το δεύτερο παιχνίδι. Ναι. Μακάρι να. Αλλά γενικά είναι ειδικών συνθήκων και φαίνεται ότι αυτό ζητάνε και οι Λευκορώσοι, οπότε δεν μπορώ να το αποκλείσω. Το ναι, ζητάνε και άδεια με κοινό αίτημα για να μπορέσει να έρθει κόσμος, να βρεθεί κόσμος της ομάδας των Λευκορώσων δηλαδή στο παιχνίδι. Αυτά ναι. Είναι ωραία βέβαια που γίνονται, έτσι, είναι ωραία, γιατί δεν παίζει ρόλο το ποδόσφαιρο σε αυτά τα stop που υπάρχουν για το παιχνίδι αυτό, για τους Λευκορώσους. Αυτά είναι άλλοι παράγοντες και αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο πρέπει να το βοηθούν, να το ενισχύουν και όχι να το τιμωρούν. Στο μπάσκετ, όλο αυτό το... Δηλαδή έλεγα πριν ότι από τη μία έχω όλο αυτό το σκηνικό στη Βοστόνη εχθές και το πρωτάθλημα των Warriors και τον τίτλο του πολυτιμότερου παίχτη του Κάρι που δεν τον είχε τόσα χρόνια, και από την άλλη έχουμε όλα αυτά στις τελευταίες ημέρες στο μπάσκετ. Τώρα βλέπω το κορυφαίο θέμα στο Γκαζέτα, ότι κινδυνεύει η ΑΕΚ μετά από αυτές τις δύο ανακοινώσεις που έβγαλε με 100.000 πρόστιμο και αφαίρεση 6 βαθμών στη νέα σεζόν. Η ΑΕΚ που δεν θα πέσει τελικά. Και όλα αυτά, οι επιτροπές, οι αδειοδοτήσεις, οι συναντήσεις, ο Γιαννακόπουλος σήμερα ότι ετοιμαστείτε, έρχονται αποκαλύψεις για παράνομο στοιχηματισμό με παίχτες, ξέρω εγώ τι λέει, οι διαιτητές, υπονοεί διάφορα και αυτός. Τι ωραία που είναι! Τι ωραία, η μη τοξικότητα στο μπάσκετ με την αλλαγή της διοίκησης Βασιλακόπουλου κράτησε πόσο, 3-4 μήνες. Τόσο αντέξαμε. Τόσο, ναι, ναι. Ναι. Ξανάρεξε η πολύ μεγάλη τοξικότητα. Δεν είμαι ο πλέον αρμόδιος να σου απαντήσω για όλη αυτή την ιστορία με τις επιτροπές. Νομίζω δεν έχει κανείς αμφιβολία ότι έχει πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
αν αυτά τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα, νομίζω όλη η ιστορία έχει να κάνει με ορισμένες, σε σχέση με την αδειοδότηση λέω, με ορισμένες χορηγίες που εμφάνισε η ΑΕΚ ότι θα έχει την επόμενη σεζόν, προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά, και τις οποίες αρχικά η Επιτροπή εκτίμησε ως μη πραγματικές ή ως μη ρεαλιστικούς στόχους, προκειμένου να βρει τέτοιου είδους χορηγίες, και υπό αυτήν την έννοια φάνηκε ότι θα κόψει τη συμμετοχή της ΑΕΚ στην Α1. Αλλά δεν είναι πολύ δύσκολο να εκτιμήσω ή να πω έχει δίκιο, δεν έχει δίκιο, ποιος, τι κτλ. Η αλήθεια είναι ότι η σεζόν θα μας το δείξει, αφού όπως φαίνεται η ΑΕΚ θα παίξει στην Α1, θα μας δείξει η σεζόν αν όσοι είχαν αμφιβολίες ότι η ΑΕΚ μπορεί να αντέξει οικονομικά, να επιβιώσει, να πληρώνει τους μπασκετμπολίστες, να μην τρώει μπαν, να μην έχει προσφυγές, να μην αφήνει ξεκρέμα στους μπασκετμπολίστες ή όχι. Οπότε θα πάρουμε την απάντησή μας στο αν είχαν δίκιο ή όχι όσοι έλεγαν ότι είναι αδύνατο να ανταπεξέλθει οικονομικά η ΑΕΚ. Τώρα όλη η ιστορία έχει να κάνει με τη διαιτησία, ενώ αυτό του Γιαννακόπουλου. Ήταν βέβαιο ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα καθεστώς είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, στο οποίο κάποιος μεγάλος να μην θεωρεί τον εαυτό του ρηγμένο ή να μην θεωρεί ότι ο νέος διοικητικός ηγέτης της ΕΠΟ, της ΕΟΚ, της δεν ξέρω τι, είναι το αλλού. Οπότε δεν θα κράταγε πάρα πολύ αυτή η ιστορία, ήταν απολύτως βέβαιο. Δεν έχω να σου πω. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι σε μια χρονιά που η διαφορά του Ολυμπιακού από τους υπόλοιπους ήταν δεδομένα τόσο μεγάλη, δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κανείς αυτό, αν γίνεται τέτοιος χαμός σε μια τέτοια χρονιά, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει σε μια χρονιά που κάποιοι θα είναι, που ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, θα είναι πάρα πολύ κοντά όσον αφορά την δυναμικότητά τους. Έτσι θέλει στο πανηγύρι. Θα μου πεις, πάντα αυτό δεν συνέβαινε. Πάντα αυτό συνέβαινε και ναι, φαίνεται πως πάντα αυτό θα συμβαίνει, ανεξάρτητα από το αν εκείνο ο Βασιλακόπουλος ή ο Λιόλιος ή ο Φασούλας που είχε βάλει υποψήφιος ή δεν ξέρω ποιος άλλος. Αν είχαμε και αυτή την υποψηφιότητα του Φασούλα, σωστά. Πέρασε στα μουλοχτά όλο αυτό. Το ξεχάσαμε μάλλον, δεν πέρασε στα μουλοχτά, το ξεχάσαμε. Πέρασε πολύ γρήγορα. Ναι, ναι. Και για τον Εσάκε λένε εδώ, απειλούνε διάφοροι, θα ψάξουν, να βρουν, θα κάνουν, θα ράνουν, θα δούμε. Όλα αυτές τις μέρες ακούγονται όλα τα στραβά. Λοιπόν, επίσης ο Αβραάμ που ανανέωσε με τον Ολυμπιακό είναι ένα ωραίο θεματάκι. Ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Και μάλλον θα τελειώσει. Αν ήθελε να κόψει το ποδόσφαιρο από πέρυσι. Δηλαδή δεν ήθελε να παίξει ούτε τη φετινή σεζόν. Αλλά ο Πέδρο Μαρτίνης δεν θέλει ούτε να το ακούει. Και ο τρόπος με τον οποίο τον διαχειρίστηκε την φετινή σεζόν έκανε πιο εύκολη την απόφαση του Αβραάμ φέτος να ανανεώσει για ένα ακόμη χρόνο από ότι πέρυσι. Πέρυσι δηλαδή μέχρι τελευταία στιγμή έλεγε στον Πέδρο Μαρτίνης, ρε άσε με ρε Χριστιανέ μου να πάω να κάνω διακοπές, να τέλειωσα, ως εδώ ήμουν, δεν έχω άλλο. Δηλαδή όχι, του έλεγε ο Πέδρο Μαρτίνης, έχεις ένα ακόμη χρόνο, θα λύσεις και θα παίξεις και σε θέλω και για τα αποδυτήρια. Κακός μελάς που με βρήκε, έλεγε ο Αβραάμ. Τέλος πάντων έπεσαν όλοι απάνω του και το Ρωσίδης και οι υπόλοιποι και ψήθηκε πέρυσι στο τέλος να ανανεώσει και ένα χρόνο. Φέτος αυτή η διαδικασία ήταν πιο εύκολη από την πέρυσι. Την πήρε πιο εύκολα την απόφαση να ανανεώσει για ένα ακόμη χρόνο. Με αυτή τη λογική πάλι, κυρίως ότι τον χρειάζεται πάρα πολύ στα αποδυτήρια και ότι τέλος πάντων θα πάρει πάλι 10 μάτς όπως πήρε και την περσινή σεζόν. Με την ίδια λογική ανανέωση και ο Βαλμπουενά, άλλη κατηγορία βέβαια, αυτός θα πέσει πολύ περισσότερο, αλλά και αυτός συνειδητοποιημένος ότι δεν προορίζεται για βασικός, άλλωστε το έζησε φέτος. Αυτό έκανε τον Μαρτίνς να θέλει να τον κρατήσει ένα ακόμη χρόνο, γιατί πέρυσι είχε μια αμφιβολία αν το εγώ του Βαλμπουενά θα το αντέξει να μην είναι βασικός και να παίζει 20 λεπτά. Το άντεξε και το παράντεξε το εγώ του Βαλμπουενά, οπότε ο Πέδρο Μαρτίνς με μεγάλη ευκολία είπε και για αυτόν φέτος, εφόσον θέλει και εμείς θέλουμε άλλο ένα χρόνο με τις ίδιες πάνω κάτω συνθήκες και προϋποθέσεις, δηλαδή να έρχεται από τον πάγκο σε κάποια αρκετά μάτς και να παίζει 20 λεπτά. Έτσι. Ο Ούγκρος θα είναι ο διαιτητής στο δεύτερο παιχνίδι της Λαμίας με τη Βέρεια, το ρεβάνς του 2-1. Έχει παίξει αρκετά ματσάκια από ό,τι βλέπω ο Ούγκρος και ένα ευρωπαϊκό. Ναι, και εγώ αυτόν διάβαζα τώρα γιατί εκεί πάω αύριο. Α, ναι, θα είσαι Λαμιάτος αύριο.
Λαμία. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το δείχνει η Κοσμοτέ TV για την συνέδρα της Λαμίας. Τι ώρα είναι το μάτς αυτό? Το μάτς είναι 8. Α, Λαμία. Αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος. Τι ωραία θα είσαι στη Λαμία αύριο. Τι ωραίο σαββατιάτικο είναι αυτό. Εντάξει, θα έχει γούστο το μάτς γιατί θα πανηγυρίζει κάποιο έντονα. Ναι, 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 ναι. Θα είναι σαν να έχει πάρει το πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι? Θα είναι ωραίο. Σωστά, το σωστά. Δεν θα είναι αδιάφορο στο τέλος. Για αυτές τις δύο ομάδες αυτό είναι. Ναι, ναι, αυτό είναι, ναι. Λοιπόν, αυτός θα είναι ο Τάμας Μπόκναρ. Και αυτά μέχρι τώρα την Παρασκευούλα αυτά συμβαίνουν. Δεν έχει κάτι άλλο σημαντικό για να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε, ούτε μεταγραφικό. Εντάξει, εκτός από τις φασαρίες της ΕΟΚ, και μάλιστα θα έχουμε έκτακτη συνέντευξη, που λέει, είδα νωρίτερα. Λιόλιο, ναι. την Τρίτη. Του Λιόλιου. Γενικότερα, δηλαδή, το μπάσκετ παίρνει, κλέβει χρόνο στα ΜΜΕ για αρνητικό λόγο, για κακό λόγο, για στενάχωρο. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Αλήθεια είναι. Παίρνει. Αλήθεια, αλήθεια. Παίρνει, δηλαδή, ασχολούνται οι εκπομπές όλα. Ασχολείται το ίντερνετ, τα sites όλα. Είναι και πρώτο θέμα όλα αυτά που γίνονται. Και περιμένω τις αποκαλύψεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Εγώ αυτό περιμένω. Και ονόματα. Εντάξει, λοιπόν, εδώ θα είμαστε να σχολιάσουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Τσόχο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας.